Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους είναι η Εθνική Αρχιακή Υπηρεσία, η οποία ιδρύθηκε το 1914 και αριθμεί σήμερα 57 υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Χάρη στον ιδρυτή της, Γιάννη Βλαχογιάννη, διαθέτει τη μεγαλύτερη σε όγκο παρακαταθήκη πρωτογενών πηγών για το 1821. Είναι ιδιαίτερη η χαρά, αλλά και η τιμή της συνεργασίας μας με το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης και την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών για τη διοργάνωση της έκθεσης με τίτλο «Νάπολη και Ελληνική Παλιγενεσία». Η έκθεση αντάσσεται σε μια σειρά δράσεων των Γενικών Αρχείων του Κράτους εν ώψη της επετείου των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 21. Η πρόταση συνεργασίας με το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης μετά την πρωτοβουλία του καθηγητή Γιάννη Κορίνθιου μας έδωσε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με άγνωστο αρχαιακό υλικό, το οποίο προβάλλει την Ελληνική Επανάσταση μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Το υλικό αυτό αποτελεί και τον κορμό της έκθεσης. Η συνεισφορά των Γενικών Αρχείων του Κράτους έγκυται στην προβολή της παρουσίας της Ιταλίας και των Ιταλών Φιλελλήνων στη διάρκεια των επαναστατικών χρόνων, όπως αυτή καταγράφεται ποικιλοτρόπως στα αρχαιακά τεκμήρια των ΓΑΚ. Η Ιταλία υπήρξε χώρα καταφύγιο για πολλούς Έλληνες, παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον για το σχεδιασμό κινήσεων των πρώτων χρόνων του αγώνα. Οι Ιταλοί φιλέλληνες εντάχθηκαν από πολύ νωρίς σε στρατιωτικά σώματα, συμμετείχαν σε πολεμικές επιχειρήσεις και κάποιοι υπήρξαν πρωτοπόροι στην προσπάθεια δημιουργίας τακτικού στρατού στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι προέρχονταν από τη Σαρδινία, τη Σικελία και την Νάπολη. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ανάγνωση των ημερολογίων Ιταλών αγωνιστών ή αξιωματούχων που υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες πολεμικών επιχειρήσεων και μεταφέρουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για γεγονότα και πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στον αγώνα. Τα κείμενα αυτά δεν αρκούνται μόνο στην καταγραφή των γεγονότων, αλλά εμπλουτίζονται με στοχασμούς και αναλύσεις για τη σημασία της Ελληνικής Επανάστασης και την ευρωπαϊκή της διάσταση. Τέλος, μέσα από τις πηγές των ΓΑΚ αναδεικνύονται οι προσπάθειες των Κυπρίων για την υποστήριξη της Ελληνικής Επανάστασης με τον παράλληλο αγώνα που διεξάγουν για την απελευθέρωση της πατρίδας τους. Επιχειρεί τη χαρτογράφηση της συμμετοχής των Κυπρίων αγωνιστών στην Επανάσταση του 21 και των υπηρεσιών που πρόσφεραν, ενώ μέσα από συγκεκριμένα τεκμήρια καταγράφεται η πορεία των Κυπρίων και των οικογενειών τους, οι οποίοι λόγω διώξεων αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ευχαριστούμε θερμά τη Διευθύντρια του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης, κυρία Καρίνο, για την εξαιρετική συνεργασία, όπως και τους κυρίους Χοτζάκογλου και Ηλιάδη από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και ιδιαίτερα τον κύριο Κορίνθιο για αυτή την πρωτοβουλία αλλά και την ευκαιρία που μας έδωσε να γνωρίσουμε μέσα από τη δική του έρευνα αυτό το εξαιρετική σημασίας αρχαιακό υλικό. Ευχόμαστε καλή περιήγηση στα τεκμήρια της έκθεσης και ελπίζουμε οι συνθήκες να μας το επιτρέψουν, ώστε οι εκθέσεις να παρουσιαστούν και στη φυσική τους μορφή.